Αρκαδία 938. Στα πλαίσια της μηνιαίας ενημέρωσής μας, λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ότι αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί φύσηξε λίγο βοριαδάκι και έφυγε και η σχόνη που μας ενοχλεί. Οι ασθενείς, οι πολίτες όλοι οι οποίοι έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό τους, πρέπει με τη σχόνη να προσέχουν λίγο. Και τώρα να σας κάνω μια ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων στόχων μας. Όπως σας είχαμε πει με τον νέο οργανισμό, έχουμε δημιουργήσει 4 νέες θέσεις ιατρικές, 4 νέες ειδικότητες. Είναι η ενδοκρονολογία, η δερματολογία, η γαστροεντερολογία και η ρευματολογία. Οι τρεις από αυτές είναι προκηρυγμένες και η μία, ο γαστροεντερολόγος, είναι ήδη στο νοσοκομείο. Ήδη δηλαδή μπορεί να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία αρχικά και στη συνέχεια έχουμε πρόγραμμα για να εξοπλίσουμε το χώρο που έχουμε βρει και να έχει όλα τα μηχανήματα που χρειάζεται για να κάνει πλήρως κολονοσκοπήσεις και γαστροεντεροσκοπήσεις. Άρα τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να παρέχουμε πλήρες υπηρεσίες γαστροεντερολογικές στους πολίτες της Αρκαδίας και σε όλη την περιφέρεια βέβαια. Επίσης, είναι στο νοσοκομείο μας ένας καινούριος ογκολόγος, ο οποίος θα οργανώσει και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή στο ογκολογικό τμήμα. Και εδώ έχουμε παραλάβει κάποιον εξοπλισμό από δωρεά ομογενών της Αμερικής. Μας έχουν στείλει 6 πολυχρόνιες ογκολογικές, οι οποίες είναι ήδη στο Δολονίο, θα τις παραλάβουμε, θα τις παίρνουμε, θα τις εγκαταστήσουμε και τις επόμενες μέρες θα λειτουργεί πλήρως και αυτό το τμήμα. Και βέβαια έχουμε και την ρευματολογία, την οποία μένει λίγο πίσω, θα την προκηρύξουμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και κάποιες άλλες ανάγκες τώρα. Θα μας πείτε λίγο τι γίνεται με το θέμα του κτίριου του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ναι, υπάρχουν, όπως είδατε, είχαμε και μια σύσκεψη τώρα με την περιφέρεια, υπάρχουν θέματα διαδικαστικά. Δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπετε ότι ένα κτίριο ότι τελείωσε και είναι έτοιμο για να μπει σε λειτουργία. Υπάρχουν θέματα διαδικαστικά. Πρώτα είναι θέμα του εξοπλισμού. Τελείωσε το κτίριο. Ένα κτίριο μπορεί να λειτουργήσει, ένα ιατρικό κτίριο χωρίς τον εξοπλισμό. Τώρα, σήμερα ακριβώς είχαμε αυτή τη σύσκεψη για να δούμε πώς θα οργανώσουμε τις διαδικασίες για να προμηθευτούμε τον εξοπλισμό. Κύριε Διοικητά, πότε βλέπετε περίπου να τίθεται στην λειτουργία? Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Ναι. Έτσι, βλέπετε ότι συνεργαζόμαστε με πολλές υπηρεσίες. Είναι όλοι πρόθυμοι. Ναι. Η περιφέρεια μας βοηθάει πάρα πολύ, η ΔΕΠΑΝΟΜ, όλο το Υπουργείο. Αλλά πρέπει να συνεργαστούν πολλές υπηρεσίες για να έχουμε το αποτέλεσμα. Δεν είναι δηλαδή επειδή τελείωσε το κτίριο ότι μπορούν να μπουν μέσα ασθενείς κτλ. Εκεί που είμαστε πιο έτοιμοι και νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα λειτουργήσει πιο γρήγορα θα είναι το παιδοψυχιατρικό. Που θα είναι μια νέα και αυτή η υπηρεσία την οποία θα προσφέρουμε στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο με μια οργανωμένη τέτοια μορφή ως κλινική το παιδοψυχιατρικό. Και εκεί νομίζω ότι είμαστε πιο έτοιμοι γιατί δεν έχουμε προβλήματα εκεί. Και έχουμε κάνει τις υποκηρύξεις, περιμένουμε το προσωπικό. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε πιο γρήγορα. Αλλά και όλα τα άλλα τα τρέχουμε. Αρκαδία 938.